Έχουμε και Καζαντζάκη ποδηλασία το Σαββατοκύριακο και ράλι στους 4 τροχούς για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχει κάνει ένα πλούσιο ρεπορτάζ η Μαρία Πετρούτσου το πρωί εν ώψη του ράλι που είναι το Σαββατοκύριακο. Σε θέση εκκίνησης βρίσκονται τα 28 πληρώματα του 41ου ΙΤΑ και ΚΑΕΒ Ράλι Κρήτης, η αυλαία του οποίου ανοίγει αύριο μαζί με την αυλαία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ασφάλτου, με το αγωνιστικό ενδιαφέρον για μία ακόμη χρονιά να είναι μεγάλο. Το επίπεδο των κριτικών πληρωμάτων είναι ιδιαίτερα υψηλό, κάτι που πιστοποιεί και η πρωταγωνιστική παρουσία του σε πανελλήνιο επίπεδο, γεγονός που προμηνύει έναν αγώνα με έντονες συγκινήσεις για μία ακόμη χρονιά. Θα διεξαχθεί το 41ο ράλι Κρήτης, το οποίο είναι πια θεσμό, 41 χρόνια ράλι. Έχουμε τη δυνατή υποστήριξη της ΙΤΑ και ΚΑΠΑ ΑΕΒ, της αντιπροσωπείας Hyundai στο Ηράκλειο, και ευελπιστούμε για ένα πάρα πολύ καλό αγώνα, αν μας κάνει τη χάρη και ο Θεός, των αγώνων που ποτέ δεν βρέχει στο ράλι Κρήτης. Να επισημάνουμε λοιπόν στον κόσμο ότι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ανθρώπων της οργάνωσης και των ανθρώπων security που έχουμε στις ειδικές διαδρομές, επίσης τους τροχονόμους, και να μπαίνουν στην ώρα τους, μία ώρα λοιπόν πριν κλείσει ο δρόμος, να μπαίνουν στις ειδικές. Η εκκίνηση της αυριανής ημέρας έχει οριστεί για τις 3:30 από την πλατεία Ελευθερίας, ενώ λίγο πριν θα γίνει η επίσημη παρουσίαση των πληρωμάτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις 3 πρώτες ειδικές διαδρομές, την επαναλαμβανόμενη Μάλια Κράση, με την τελευταία να είναι βραδινή, μετά και την περσινή επιτυχία. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, να κάνουμε καταρχήν τη νύχτα μέρα το βράδυ, να μπορέσουμε να προσφέρουμε θέαμα, γιατί θα έχει θέαμα λόγω του καιρού και λόγω ότι είναι βραδινή ειδική. Να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό και η οργάνωση και σε εμείς τα πληρώματα και εμείς προσωπικά μαζί με τον Γιάννη, και ευελπιστούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη φετινή διοργάνωση. Χωρίς τους ανθρώπους που μας βοηθάνε, τον Παναγιώτη τον Πετρούτσο που έχει δώσει όλο τον εαυτό αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητο να το κάνει καλύτερο, που είναι ένα καλό αυτοκίνητο που και πέρυσι και τις προηγούμενες χρονιές έδειξε ότι τερματίζει, κερδίζει, μαζί με τον φανοποιό μας τον Γιάννη τον Στρίγκο, η ομάδα έχει βελτιώσει αρκετά το αυτοκίνητο. Την Κυριακή, λίγο μετά τις 11, θα δοθεί η συνέχεια με 2 επαναλαμβανόμενες ειδικές διαδρομές στην περιοχή Ποταμιές Ασκή και άλλες 2 σε Καστέλη Καλοχωριό. Λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι αναμένεται να φτάσουν τα πληρώματα στην Πλατεία Ελευθερίας για τον τερματισμό και τις απονομές. Ο πύχης έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά από την πλευρά της οργάνωσης πάντα. Έχει πάρα πολλά άτομα τα οποία τρέχουν κάθε χρόνο με το που τελειώνει ο αγώνας για να γίνει ο επόμενος της επόμενης χρονιάς. Ο πύχης είναι πάρα πολύ ψηλά, το ράλι είναι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πλέον, άξια, και νομίζω ότι είμαστε έπονται και τα καλύτερα. Η δική μας στόχη ουσιαστικά είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο περισσότερους αγώνες μπορούμε, να τους ευχαριστηθούμε σαν πλήρωμα και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο προκύψει. Μέγαλος χορηγός του 41ου Ράλι Κρήτης είναι η εταιρεία ΙΤΑ και ΚΑΕΒ, η οποία στηρίζει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και τον αγώνα θεσμό της Κρήτης. Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2011, ξεκινήσαμε στο κομμάτι αυτοκίνητο Hyundai Kia, μπήκαμε δυναμικά μπορώ να πω στην αγορά και επεκταθήκαμε στην πορεία και στο κομμάτι των μοτοσικλετών, Honda, Ducati, Peugeot, Kimco και KTM. Είμαστε δίπλα στον πελάτη, κύριο μέλημά μας είναι η εξυπηρέτησή του, και για το λόγο αυτό είμαστε και κοντά και υποστηρίζουμε ένθερμα το μηχανοκίνητο αθλητισμό.